κατέρευσε. Η Ευγενία Μανολίδη μπορεί να μην κατέρευσε στον τελικό του MasterChef, κατέρευσε όμως ο αρχικός σχεδιασμός που ήθελε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος να βγαίνει στον αέρα το Μάρτιο. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί και επειδή διαπίστωσαν στο κανάλι ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθήκων που επικρατούν στο τηλεοπτικό και όχι μόνο τοπίο, δεν χρειαζόταν να βγάλουν το πρόγραμμα τώρα. Γεια σας. Οπα. Με 5 ευρώ. Εντάξει μας, έτσι γίνεται δουλειά με 5 ευρώ. Στη σκέψη που έγινε στο κανάλι, αποφάσισε το πρόγραμμα να μπει στο ψυγείο τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Ο Λευτέρης Λαζάρου μάλιστα ενημερώθηκε από εμάς για την αναβολή του MasterChef 2. Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως γνωρίζουμε, όπως γνωρίζετε και εσείς, ήταν να βγει στον αέρα τώρα με το τέλος του MasterChef Junior. Έτσι γνωρίζουμε, έτσι ξέρει και όλος ο κόσμος. Τώρα τι να σας πω, αν κάτι το κανάλι θεώρησε ότι αυτή η εκπομπή είναι καλύτερα να βγει τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν έχω ενημερωθεί σας. Όπως σε πολύ η πατάτα. Δηλαδή εδώ δεν βλέπω άλλα λαχανικά εγώ. Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα και εμάς δεν ξέρουμε τίποτα. Μένουμε και εμάς να μας φωνάξουν να μας ενημερώσουν. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αν έγινε κάτι χθες έτσι βιαστικό και εγώ είμαι σε ταξίδι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ιδέα για την αλλαγή των σχεδίων δεν έχει ούτε η νέα παρουσιάστρια Μέρη Σινατζάκη. Μάλιστα, έχει καθυστερήσει να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Λιάνκα και τη Φέη Κορδά, καθώς προτεραιότητα είχαν τα φρέσκα γυρίσματα του MasterChef 2, που τελικά θα γίνει κατεψυγμένο. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι? Τα γυρίσματα έχουν φτάσει μέχρι και σε ένα σημείο. Προστάμε ακόμα κάποια πράγματα. Το θέμα το σημερινό από το κουτί του MasterChef είναι κυνήγι. Αποφάσισαν να το κρατήσουν για την επόμενη σεζόν για να διεκδικήσουν περισσότερα θύματα. Ακόμη και στήλ είχε αλλάξει τα γυρίσματα. Τώρα δεν είναι πάρα πολύ θεατρικός ο τρόπος που ντύνομαι, αλλά έχουμε δοκιμάσει διαφορετικά στήλη γιατί και εμένα μου αρέσει να είμαι τη μία μπόχο. Μόνο μην έχει αλλάξει η μόδα μέχρι του χρόνου και πάνε τσάμπα τα κεράκια που φόρεσε η Μέρη. Κάμερες.